Στο φουλ είναι οι μηχανές εν ώψη των εκλογών, με το μηχανισμό να κινείται σε πυρετώδεις ρυθμούς, με στόχο την Κυριακή να είναι όλα έτοιμα. Παραβάν, εκλογικό υλικό, κάλπες πηγαίνουν από χέρια σε χέρια, ούτως ώστε την Κυριακή όλα να είναι έτοιμα για την εκλογική διαδικασία. Μπαίνοντας δηλαδή μέσα στο εκλογικό τμήμα, θα προηγείται η ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές, θα παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και στην κάλπη μέσα θα μπαίνει, θα ψηφίζει για τις δημοτικές, θα ξαναβγαίνει και θα ξαναμπαίνει για τις περιφερειακές εκλογές. Από τα ασυνήθιστα και τα περίεργα των εκλογών είναι τα μήκη των ψηφοδελτίων που πλησιάζουν τα όρια για να διεκδικήσουν μέχρι και ρεκόρ Γκίνες. Είναι όχι καθόλου σύνηθες να έχουμε τέτοια ψηφοδέλτια και δημιουργούν και μία δυσκολία, γιατί αυτά τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να κατανεμηθούν στα εκλογικά τμήματα και θα κατανεμηθούν με βάση τους ψηφοφόρους που έχει κάθε εκλογικό τμήμα, που σημαίνει ότι φτιάχνονται πακέτα τα οποία αντιστοιχούν σε ένα πολύ μεγάλο όγκο και δύσκολα στη μεταφορά τους. Στο τέταρτο διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου, συνδυασμός για τις δημοτικές εκλογές έπιασε ταβάνι, συνθέτοντας ψηφοδέλτιο 1 μέτρου παρά 2 εκατοστά, 98 ολόκληρα εκατοστά με ονόματα υποψηφίων στη σειρά, που εκτός από τις δυσκολίες για όσους μπαίνουν στο παραβάν και πρέπει να βρουν το όνομα του υποψηφίου που θέλουν να επιλέξουν, αντικειμενικά να δημιουργείται πρόβλημα ακόμη και στη μεταφορά τους. Είναι θέματα που θα κληθούμε και εμείς ήδη να τα αντιμετωπίσουμε, να το έχουμε δει πιο πριν, να έχουμε αποφασίσει ποιους θα ψηφίσουμε, να έχουμε κάνει μια προεργασία. Μιλάμε δηλαδή για υποψηφίους που είναι άνθρωποι, που είναι γείτονές μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί. Η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη και αφετέρου και το μήκος των ψηφοδελτίων θα είναι, όπως ακριβώς το είπατε, αρκετά μεγάλο. Αλλά αυτή ακριβώς και είναι και η αξία της δημοκρατίας. Η Κρήτη, άλλωστε η καλύτερα, η κριτική στις εκλογές, έχουν μια πρωτοφανή παρουσία αυτή τη φορά γενικώς αλλά και ειδικώς, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ το σύνολο των υποψηφίων στους συνδυασμούς για την περιφέρεια είναι 380, ενώ για τις δημοτικές 9.302. Συνολικά δηλαδή, σταυρώδη εκδικούν στο νησί 9.602 υποψήφοι, που δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο το μέγεθος των ψηφοδελτίων, αλλά και την κινητικότητα στο νησί, αν υπολογίσει κανείς ότι δεν υπάρχει σόι πάνω στην Κρήτη που να μην έχει τουλάχιστον έναν υποψήφιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε τις πληροφορίες και να έχουμε μια σωστή ενημέρωση για τη σταυροδοσία. Πόσους σταυρούς θα βάζουμε σε κάθε περίπτωση. Διαφορετική σταυροδοσία υπάρχει για τις περιφερειακές εκλογές και διαφορετική για τις δημοτικές εκλογές. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτός ο πρωτοφανής όγκος, φέτος για πρώτη φορά προβλέφθηκε να πληρώνονται τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. 40 ευρώ για την πρώτη Κυριακή και 30 για τη δεύτερη, όπου και αν αυτό χρειαστεί. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο αποτελεί ένα σοβαρό κίνητρο για να συμμετάσχουν τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και κατ' επέκταση εκτιμώ ότι και η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί γρηγορότερα. Πάντως, οι υποψήφοι μπαίνοντας στο εκλογικό τμήμα, καλό είναι να έχουν μια εικόνα ποιου ή ποιον θέλουν να ψηφίσουν. Θα λαμβάνουν πρώτα ψηφοδέλτια με μπλε φάκελο για τις δημοτικές και μετά θα ψηφίζουν με λευκό φάκελο για την περιφέρεια.